Public School. Άσκηση 5, σελίδα 92 του κεφαλαίου 6-2, λόγος 2 ρυθμών αναλογία. Η σύνθεση μιας μπλούζας είναι 80% βαμβάκι και το υπόλοιπο πολυεστέρας. Εάν η μπλούζα ζυγίζει 820 γραμμάρια, πόσα γραμμάρια ζυγίζουν τα νήματα του πολυεστέρα που περιέχει? Έχουμε λοιπόν μία μπλούζα που αποτελείται από βαμβάκι και από πολυεστέρα. Και μας δίνει άσκηση ένα ποσοστό. Μας λέει ότι το βαμβάκι είναι το 80% της σύνθεσης της μπλούζας. Άρα, για να βρούμε εμείς τι ποσοστό είναι ο πολυεστέρας, τι θα κάνουμε? Γιατί για τον πολυεστέρα εμείς ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε να βρούμε τα γραμμάρια που ζυγίζουν τα νήματα του πολυεστέρα. Ο πολυεστέρας, λοιπόν, θα είναι ίσως με όλη τη σύνθεση της μπλούζας, εάν αφαιρέσουμε το ποσοστό που αποτελεί το βαμβάκι. Θα είναι λοιπόν ίσο με 100% μείον 80%. Ο πολυεστέρας λοιπόν βγαίνει ίσως με το 20% της σύνθεσης της μπλούζας. Πολυεστέρας λοιπόν αποτελεί 20% της σύνθεσης της μπλούζας. Τα νήματα του πολυεστέρα λοιπόν είναι το 20% της μπλούζας μας. Άρα για να βρούμε εμείς πόσα γραμμάρια ζυγίζουν τα νήματα του πολυεστέρα, αρκεί λοιπόν εμείς να πάρουμε το 20% που είναι ο πολυεστέρας των συνολικών γραμμαρίων της μπλούζας που μας δίνονται, είναι τα 820 γραμμάρια. Θέλουμε δηλαδή να υπολογίσουμε ένα ποσοστό α% μιας ποσότητας β. Αυτό είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ίσο με α εκατοστά επί β. Για να βρούμε λοιπόν εμείς τα γραμμάρια που ζυγίζουν τα νήματα του πολυεστέρα, αρκεί να βρούμε πόσο είναι αυτό το 20% των συνολικών γραμμαρίων, των 820 δηλαδή γραμμαρίων που ζυγίζει η μπλούζα. Πόσο είναι το 20% που αποτελεί ο πολυεστέρας των συνολικών γραμμαρίων που ζυγίζει η μπλούζα. Αυτό λοιπόν θα είναι ίσο με 20 εκατοστά επί 820 και βγαίνει λοιπόν ίσο με 164 γραμμάρια. Άρα λοιπόν βρίσκουμε ότι τα νήματα του πολυεστέρα ζυγίζουν 164 γραμμάρια. Γιατί ζυγίζουν τόσο? Γιατί είπαμε ότι ο πολυεστέρας είναι το 20% των συνολικών γραμμαρίων. Είναι το 20% της μπλούζας, το 20% των 820 γραμμαρίων που ζυγίζει η μπλούζα. Και αυτός είναι ένας πρώτος τρόπος λύσης, μια πρώτη προσέγγιση αυτής της άσκησης, την οποία θα την κάναμε αν βρισκόμαστε στο προηγούμενο κεφάλαιο που είχαμε να κάνουμε με τα ποσοστά. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με λόγο δύο αριθμών, με αναλογίες. Για να δούμε λοιπόν έναν δεύτερο τρόπο επίλυσης της άσκησης 5. Βρήκαμε ότι ο πολυεστέρας, είπαμε, είναι το 20% της σύνθεσης της μπλούζας. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε πει ότι ένα κλάσμα α, ένα ποσοστό μάλλον α επί της 100, ουσιαστικά είναι ίσο με το κλάσμα που έχει αριθμητεί αυτό το ποσοστό α προς 100. Δηλαδή, όταν εμείς βρίσκουμε ότι ο πολυεστέρας είναι το 20% της μπλούζας, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε πάρει το κλάσμα 20 εκατοστά. Και επειδή κάθε κλάσμα, κάθε πηλίκο έχουμε πει ότι είναι, κάθε πηλίκο λοιπόν είναι ένας λόγος αριθμών, ουσιαστικά εμείς έχουμε πάρει τον λόγο του αριθμού 20 προς τον αριθμό 100. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε ένα κλάσμα α προς β, ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε λόγο του αριθμητή, λόγο δηλαδή του α, προς τον παρονομαστή αυτού του κλάσματος, προς β. Άρα, παίρνοντας εδώ 20 προς 100, ουσιαστικά έχουμε πάρει έναν λόγο δύο αριθμών. Οι δύο αυτοί αριθμοί ποιοι είναι? Έχουμε πάρει τον λόγο του αριθμού 20, που το 20 τι αντιπροσωπεύει? Το 20% είπαμε είναι το ποσοστό που κατέχει, που αποτελεί ο πολυεστέρας σε σχέση με τη σύνθεση όλης της μπλούζας. Ο πολυεστέρας είναι το 20% της μπλούζας. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό το κλάσμα 20 εκατοστά είναι ο λόγος των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια της μπλούζας. Γιατί εδώ όταν εμείς λέμε 20 εκατοστά, ουσιαστικά τι λέμε? Λέμε ότι εάν όλη η μπλούζα ζύγιζε 100 γραμμάρια,
Τα 20 γραμμάρια θα ήταν ο πολυεστέρας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αυτό εδώ το κλάσμα 20 εκατοστά, το κλάσμα αυτό που προκύπτει από το ποσοστό του πολυεστέρα, είναι ο λόγος των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια της μπλούζας. Τώρα, για το ερώτημά μας, εμείς έχουμε ότι η μπλούζα, τα συνολικά της γραμμάρια είναι 820, αλλά τα γραμμάρια του πολυεστέρα δεν τα γνωρίζουμε, είναι άγνωστα. Μπορούμε λοιπόν πάλι να πάρουμε λόγο των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια. Τα γραμμάρια του πολυεστέρα είναι άγνωστα. Παίρνουμε λοιπόν αριθμητή το χ, παίρνουμε λοιπόν λόγος του χ, λόγος των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια, προς τα 820 γραμμάρια. Αυτά εδώ τα δύο κλάσματα είναι ίσα, είναι ισοδύναμα. Γιατί και τα δύο κλάσματα εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Είναι ο λόγος των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια της μπλούζας. Έτσι λοιπόν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μία ισότητα λόγων, μία αναλογία. Έχουμε λοιπόν ότι το χ προς 820 είναι ίσο με 20 εκατοστά. Γιατί είπαμε ότι τα δύο αυτά κλάσματα είναι ο λόγος, το κάθε κλάσμα λοιπόν εκφράζει το λόγο των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια της μπλούζας. Και πλέον έχουμε λοιπόν να λύσουμε αυτή την αναλογία. Όταν έχουμε μια ισότητα δύο κλασμάτων, έχουμε μια αναλογία. Για να θυμηθούμε, έχουμε πει ότι μια αναλογία α προς β ίση με γ προς δ, κάθε λοιπόν, κάθε σχέση αναλογίας αυτής της μορφής είναι ισοδύναμη με την ισότητα δύο γινωμένων. Α επί δ ίσον με β επί γ. Ουσιαστικά εδώ έχουμε πει ότι πολλαπλασιάζουμε χιαστή. Άρα όταν εμείς βρίσκουμε ότι ο λόγος των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια, χ δηλαδή προς τα συνολικά γραμμάρια που είναι 820, όταν βρίσκουμε ότι το χ προς 820 είναι ίσο με 20 εκατοστά, γιατί είπαμε ότι ο πολυεστέρας αποτελεί το 20% της μπλούζας, εδώ λοιπόν πλέον μπορούμε εμείς να κάνουμε χιαστή, να πολλαπλασιάσουμε χιαστή και να βρούμε τα ζητούμενα γραμμάρια χ του πολυεστέρα. Προκύπτει λοιπόν 100 επί χ να είναι ίσο με 20 επί 820. Δηλαδή 100 επί χ είναι ίσο με 164.000. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε αυτό το χ που αν το πολλαπλασιάσουμε με το 100 θα μας δώσει 164.000. Το χ λοιπόν είναι ίσο με 164.000 δια 100. Από εδώ λοιπόν προκύπτει, είναι ίσο με 16.400. Εδώ βάλαμε ένα μηδενικούλι παραπάνω, παρασυρθήκαμε. 20 επί 820 μας κάνει 16.400. Άρα λοιπόν χ, προσέχουμε πάντα τις πράξεις μας, έτσι. Και εδώ βρίσκουμε ότι χ, τα γραμμάρια δηλαδή του πολυεστέρα είναι 164. Αν εδώ είχαμε ένα ακόμα μηδενικούλι, θα βρίσκαμε λοιπόν ότι είναι 1640. Που αυτή η απάντηση είναι λάθος. Θα έπρεπε και με τον δίτα τρόπο να βρούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι. Γι' αυτό υποψιαστήκαμε και είδαμε ότι είχαμε κάνει εδώ ένα λαθάκι. Είχαμε βάλει ένα παραπάνω μηδενικούλι. Ωραία. Βρίσκουμε λοιπόν ότι χ, ότι τα γραμμάρια του πολυεστέρα είναι 164, ό,τι δηλαδή ακριβώς βρήκαμε χρησιμοποιώντας και τη μεθοδολογία των ποσοστών που είχαμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επομένως, είτε μπορούμε να πάμε με ποσοστό, δηλαδή βρίσκουμε ότι το 20% των 820 γραμμαρίων είναι τα γραμμάρια του πολυεστέρα, ή αλλιώς, άμα χρησιμοποιήσουμε λόγους, θα πάρουμε τον λόγο των γραμμαρίων του πολυεστέρα προς τα συνολικά γραμμάρια της μπλούζας. Επομένως θα πάρουμε χ προς 820 να είναι ίσο με 20 εκατοστά. Γιατί είπαμε ότι ένα ποσοστό α% ουσιαστικά είναι ίσο με το κλάσμα α εκατοστά, με το λόγο του α προς 100.